Αυτή η τύπησα προπονήθηκε πάρα πολύ σκληρά και κατάφερε να δείχνει έτσι. Πλάκα κάνω, κατά πάσα πιθανότητα πήρε όλο το φαρμακείο. Πολλές γυναίκες φοβούνται να προπονήσουν το άνω σώμα τους και δίνουν έμφαση μόνο στο κάτω σώμα. Γιατί νομίζουν ότι υπάρχει περίπτωση να δείχνουν έτσι. Αυτό γίνεται γιατί οι γυναίκες bodybuilder είναι ακόμη πιο μυστικοπαθείς από τους άντρες για τη χρήση αναβολικών τους. Κυριολεκτικά δεν έχω δει ποτέ καμία να το παραδέχεται. Ακόμη και οι επαγγελματίες δεν μπορούν να το πούν. Δεν ξέρω γιατί. Yeah, I'm natural. You're natural? Yeah. Lifetime natural? Yes. How do you think I keep my face? Ίσως γιατί στην προσπάθειά τους να βάλουν παραπάνω μυϊκή μάζα αρχίζουν και μετατρέπουν τον εαυτό τους κυριολεκτικά σε άντρες. Καθώς τα χάπια και τη σωστερόνη που παίρνουν πειράζουν πάρα πολύ τις ορμόνες τους. Για να γίνει ένας άντρας έτσι χρειάζεται χρόνια προπόνησης και διατροφής. Προσωπικά γυμνάζομαι 2 χρόνια σοβαρά και προσέχω τη διατροφή μου και πάλι αυτή η τύπησα φαίνεται να έχει μεγαλύτερο χέρι από εμένα. Πιστεύω για να αποκτήσει κάποιος άντρας όσο πολύ μυϊκότητα χρειάζεται περίπου 3 με 4 χρόνια. Τώρα μια γυναίκα δεν γίνεται να δείχνει έτσι χωρίς τη χρήση αναβολικών. Καθώς φυσικά οι γυναίκες έχουν πάρα πολύ λιγότερη τεστοστερόνη από τους άντρες, μια ορμόνη που βοηθάει στην ανάπτυξη και στη διατήρηση της μυϊκής μάζας. Κρίνει το συμπέρασμα ότι οι γυναίκες δεν πρέπει να φοβούνται να γυμνάσουν το άνω σώμα για να έχουν ένα πιο δυνατό και υγιή οργανισμό. Ο φόβος που έχουν ότι ίσως αναπτύξουν υπερβολική μυϊκή μάζα και δεν δείχνουν ωραίες δεν ισχύει. Όλες αυτές οι γυναίκες που βλέπετε να έχουν υπερβολικά μειώδη σώματα στα social media παίρνουν χάπια και ορμόνες για να δείχνουν έτσι. Σε ευχαριστώ που είδατε ολόκληρο το βίντεο, κάνε ένα subscribe να με βοηθήσει να φτάσω στους 10.000 subscribers και καλή συνέχεια.